με 10 ευρώ την ημέρα ποιος θα ζήσει. Ποιος. Δεν το καταλαβαίνετε. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο κλεφτοπόλεμος που έχουν στήσει οι απεργοί εργαζόμενοι στους Δήμους μετά το άνοιγμα του χιτά της φυλής από τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τα ιδιωτικά συνεργεία να μαζέψουν τα σκουπίδια που πνίγουν την πρωτεύουσα απειλώντας τη δημόσια υγεία. Στο χολαργό απεργοί συγκεντρώθηκαν και εμπόδισαν την αποκομιδή. Για αρκετή ώρα προκλήθηκε ένταση, αλλά παρά την παρουσία της αστυνομίας, τα ιδιωτικά συνεργεία έφυγαν άπραχτα. Μετεμποδίων πραγματοποιείται η αποκομιδή των απορριμμάτων από τους παραδρόμους της Λεωφόρου Μεσογείων. Εργαζόμενοι στον τομέα καθαριότητας του Δήμου Χολαργού ζήτησαν από τους ιδιώτες να σταματήσουν να μαζεύουν τα σκουπίδια. Σήμερα υπάρχει η απεργία από την Ποδοτά. Είναι αποφασισμένοι οι εργαζόμενοι να μην επιτρέψουν στους ιδιώτες να παρέμβουν στις διαδικασίες αποκομιδής των απορριμμάτων. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε και στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, όπου τα φορτηγά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν καθώς ομάδα απεργών έστησε μπλόκο. Και σε αυτή την περίπτωση η παρουσία της αστυνομίας δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα. Πήγαινε εκεί, άντε, τράβα εκεί. Τράβα για να μας κλειδωθούν, το λέω, τράβα. Όχι, εγώ έχω τη δουλειά μου, ρε. Ο χιτά της φυλής παραμένει ανοιχτός για δεύτερη μέρα μετά την επέμβαση των ΜΑΤ και τα απορριμματοφόρα μεταφέρουν τα σκουπίδια με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης κατήγγειλε ότι στην καθαριότητα των Δήμων δεν εργάζεται προσωπικό ασφαλείας όπως ορίζει ο νόμος σε περίπτωση απεργιών και έκανε έκκληση στην ΠΟΕΟΤΑ να μαζευτούν τα σκουπίδια από νοσοκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Εγώ τους προειδοποιώ, δεν πρέπει να έχουμε επιπτώσεις, δεν πρέπει να υπάρχουν συνέπειες στη δημόσια υγεία πια, γιατί αυτό θα συμβεί. Είναι πάρα πολύ πιθανό, εάν δεν μαζέψουν τα σκουπίδια από τα ευπαθή σημεία, τα νοσοκομιακά απόβλητα, δεν επιτρέπεται να μένουν έξω στο δρόμο. Χθες, με ανακοίνωση της ΠΟΕΟΤΑ, προανήγγειλε ότι οι εργαζόμενοι θα σταματήσουν την αποκομιδή των απορριμμάτων από νοσοκομεία, σχολεία και λαϊκές αγορές. Μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι τα επίγοντα δρομολόγια εξυπηρετούνται από τους ιδιώτες, ακυρώνουμε κάθε δρομολόγιο εξυπηρέτησης που πραγματοποιούσαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, νοσοκομεία, λαϊκές αγορές και σχολεία. Δεν μαζεύουμε τίποτα. Πιο χειρότερα χάλια από αυτά υπάρχουν. Είπαν μέχρι τη Δευτέρα θα τα μαζεύουν. Πού τα βλέπεις? Δύο μέρες μετά την ανάθεση της αποκομιδής των σκουπιδιών σε ιδιώτες, οι γειτονιές της Αθήνας εξακολουθούν να θυμίζουν χωματερές. Καθώς ακόμη και αν δεν υπήρχε ο κλεφτοπόλεμος εκ μέρους των απεργών, θα χρειάζονταν τουλάχιστον 10 ημέρες για να καθαρίσει η πόλη. Σύμφωνα με στοιχεία της περιφέρειας, από το πρωί 70 οχήματα, απορριμματοφόρα και φορτηγά έχουν βγει στους δρόμους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αθηναίων να μαζέψουν τα σκουπίδια που σχηματίζουν βουνά. Σε ανακοίνωσή της, η Δημοκρατική Αριστερά ζητά από την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει θετικά τα αιτήματα των εργαζομένων και τονίζει. Καλούμε εκ παραλλήλου τους εργαζόμενους στην καθαριότητα να επιδείξουν αυτές τις δύσκολες ώρες συνέστηση κοινωνικής ευθύνης για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη δημόσια υγεία με τη συσσόρευση των σκουπιδιών. Πάμε τώρα, Σοφία Φασουλάκη, στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να μας πει για ποιο λόγο αναβλήθηκε η εκδίκαση της προσφυγής του Δήμου Αθηναίων για να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα. Θα πρέπει να σου πω, Αντώνη, ότι βρισκόμαστε ακόμα στο σημείο μηδέν δικαστικά όσον αφορά το θέμα της απεργίας των εργαζομένων, αφού μετά από αλλεπάλληλες αιτήσεις εξαιρέσεων των δικαστών, η αγωγή του Δήμου Αθηναίων θα συζητηθεί αύριο. Αν και θα πρέπει να σας πω ότι και αύριο θα είναι σε εξέλιξη η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, όπως μετά τις απεργίες που έχει κηρύξει. Που μπορεί να προκαλέσει και άλλη αιτία αναβολής αυτό. Θα μπορούσε να προκαλέσει και άλλη αιτία αναβολής, Αντώνη, αφού δεν δόθηκε άδεια ούτε στη μία πλευρά, δηλαδή στον δικηγόρο που θα εκπροσωπούσε την ΠΟΕΟΤΑ, ούτε όμως και στον δικηγόρο του Δήμου Αθηναίων, παρόλο το γεγονός ότι ο κ. Καμίνης είχε δώσει ρητή εντολή στον δικηγόρο να δικάσει την υπόθεση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σου πω ότι ο Σύλλογος δεν έδωσε σε κανέναν από τους δύο άδεια να δικάσουν την υπόθεση. Έτσι όπως πάει, δεν θα δικαστεί ποτέ. Άρα τα σκουπίδια θα φτάσουν μέχρι τους πάνω ρόφους πολυκατοικίες, γιατί τώρα είναι στον πρώτο ακόμα. Είναι ένα θέμα αυτό, Αντώνη, και θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει αύριο το δικαστήριο και πώς βέβαια θα κινηθούν και οι διαπεργοί μετά τις αλλεπάλληλες αιτήσεις εξαίρεση των δικαστών. Θα πρέπει να σου πω ότι από το πρωί λοιπόν εδώ παρέμειναν συγκεντρωμένοι πάρα πολλοί απεργοί, φωνάζοντας συνθήματα και ζητώντας από τους δικαστές να σταθούν στο πλευρό των εργαζομένων. Χρησιμοποίησαν μάλιστα και φράσεις από το χθεσινό ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστών,
ζητώντας από την κυβέρνηση, με το οποίο οι δικαστές ζητούσαν από την κυβέρνηση να αντιληφθεί τις επιπτώσεις της οικονομικής της πολιτικής στους πολίτες. Θα πρέπει να σου πω ότι ο κ. Μπαλασόπουλος πριν από λίγο με δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες είπε ότι οι εργαζόμενοι των Δήμων θα μαζεύουν από τους ευαίσθητους χώρους, νοσοκομεία δηλαδή, σχολεία, βιβλιοθηκούς σταθμούς, τα σκουπίδια. Ο κ. Καμίνης άλλα έλεγε το πρωί πάντως. Ο κ. Μπαλασόπουλος είπε ότι θα το κάνουν αυτό. Προφανώς, δεν σου ζητώ να σχολιάσει τον κ. Μπαλασόπουλο, απλώς το επισημαίνω εγώ. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ανίκανη να μαζέψει τα σκουπίδια, θα το κάνουμε εμείς. Ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, με αυτά τα νομικά τερτύπια, είναι πρακτικά, φαίνεται να είναι αδύνατον, δεν θα εκδικαστεί ποτέ όσο τουλάχιστον διαρκούν αυτές οι κινητοποιήσεις της ΠΟΕΟΤΑ. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία. Πάμε.